Αν στο λεξικό ψάχναμε κάποιες λέξεις για να χαρακτηρίσουμε τον Παύλο Καπώνη, αυτές θα ήταν σίγουρα πείσμα, στόχος, επιμονή και θάρρος. Ό,τι και να κάνει στη ζωή του ο Παύλος ο Καπώνης, ο Diamond, θέλει να το κάνει τέλεια. Είναι άνθρωπος που του αρέσει να κερδίζει εντυπώσεις, στοιχήματα και να ξεπερνά κάθε όριο. Και αν έχει παίξει με τρομερούς και φοβερούς αντιπάλους, δεν λέει όχι σε όποια πρόκληση υψηλών προδιαγραφών έρθει στα πόδια του. 37 ετών και προχωράει ασταμάτητα. Προπονεί, προπονείται και όταν ανεβαίνει στο ρινγκ παίζει σαν 18άρης. Λατρεύει την ταχύτητα, τα ταξίδια, το γιο του και την Ταϊλάνδη. Είναι μέγας θαυμαστής του ωραίου φίλου και κάποιοι τον έχουν κατατάξει στους πιο γοητευτικούς Έλληνες αθλητές. Επικοινωνιακός, άσος στις δημόσιες σχέσεις, έχει κερδίσει συμπάθειες και πολλούς θαυμαστές ανά τον κόσμο. Σε λίγες ημέρες θα ανέβει στο ρινγκ να αντιμετωπίσει, αν όχι τον πιο δύσκολο, έναν από τους καλύτερους εν ζωή μαχητές και ζωντανούς θρύλους, τον John Way Parr. Οι δύο αθλητές θα ανέβουν στο ρινγκ του Muay Thai Grand Prix 5 στο Λονδίνο. Ο Παύλος σήμερα θα μας τα πει όλα. Ξέχασα να προσθέσω στο βίντεο ότι είναι λάτρης του καλού φαγητού, της καλής παρέας, είναι σινεφίλ, ξέρει ό,τι ταινία, από κοινωνική, από μαχητική, όλες τις ταινίες, πραγματικά. Και επίσης ο Παύλος έχει τρομερό χιούμορ. Παύλο, καλησπέρα. 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 Σε έχουμε εδώ μαζί μας, λοιπόν, μετά από μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση εδώ στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, το Muay Thai Grand Prix. Ξεκουράστηκες? Να σου πω την αλήθεια, τώρα έχω αρχίσει να έρχομαι λίγο στα αίσια μου. Ήθελα 3-4 μέρες να ξεκουραστώ. Κοιμόμουν για 2 μέρες συνεχόμενα. Εντάξει, τώρα μετά από αρκετή ξεκούραση, ξαναμπήκα στο πρόγραμμά μου. Ξεκίνησα δυνατά τις προπονήσεις. Μας περιμένει μεγάλος αγώνας τώρα. Τεράστιος. Πολύ μεγάλος αγώνας. Και πριν έλεγες, ένας από τους καλύτερους, είναι ο καλύτερος αντίπαλος. Που, αυτή τη στιγμή, ο πιο σκληρός, έτσι. Ναι, που έχω αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο παιχνίδι της καριέρας μου. Δεν είναι απλώς παίζω εγώ, είναι εθνικό το ζήτημα, να ξέρεις. Ακριβώς. Δεν έχει παίξει ξανά ποτέ στην Ελλάδα Έλληνας αθλητής του Muay Thai με τόσο μεγάλο όνομα. Και έχω ρίξει πάρα πολύ προσπάθεια και ο στόχος μου είναι το άλλο Σάββατο να σηκώσω και τη σημαία μας ψηλά, την ελληνική σημαία, και στο Λονδίνο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχεις εκπροσωπήσει πολλές φορές στο εξωτερικό. Έχεις κάνει πολλούς ξένους να φωνάξουν Καπώνης, 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 να το πούμε, γιατί έχεις 3 παγκόσμιους τίτλους και άλλους 3 ευρωπαϊκούς. Και επίσης νομίζω σε λένε και το Σιλβέστερ Σταλόνε της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, αυτό είναι στο Hong Kong είχαν βγάλει, στο διόρθωσα όμως. Στο Άιουάν. Στο Άιουάν, ναι. Πάω 9 χρόνια συνεχόμενα εκεί πέρα. Έχω παίξει πολλές φορές. Έχουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο πρόσωπό μου εκεί πέρα, γιατί είμαι σχεδόν κάθε φορά που γίνεται το Άιουάν Grand Prix. Εντάξει. Τους μοιάζω. Γι' αυτό το βγάλανε αυτό το παράσιμο. Η αλήθεια είναι ότι είσαι και επικοινωνιακός. Δηλαδή θα κάτσεις, θα μιλήσεις με τον κόσμο, θα έρθεις σε επαφή με όποιον είναι στο στάδιο. Δεν θα πας απλά να παίξεις, να φύγεις, να πας στο αεροδρόμιο. Θα κάνεις και δημόσιες σχέσεις. Διασκεδάζω τη δουλειά μου, αγαπάω τη δουλειά μου και χαίρομαι. Περνάω δηλαδή όσο καλύτερα μπορώ. Και φυσικά είναι ένα κομμάτι μέσα στη δουλειά, είναι η επικοινωνία με τους fans, με τον κόσμο, και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το κάνω από ζόρι, δεν το ζορίζομαι να το κάνω αυτό, μου αρέσει πολύ και το διασκεδάζω πραγματικά. Θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να πάμε λίγο να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Πόσο χρονών ήσουν όταν είπες «εγώ θα γίνω πρωταθλητής»? Γιατί φαντάζομαι εσύ έτσι θα είπες. Δεν είπες «εγώ θα γίνω μαχητής» ή «θα ασχοληθώ λίγο με το Muay Thai». Είπες «εγώ θα γίνω πρωταθλητής», φαντάζομαι. Έχω ξεκινήσει μέσα στο χώρο πολεμικών τεχνών από τα 8 μου χρόνια. Είμαι 38 χρονών.
Άρα είμαι 30 χρόνια στο χώρο. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ. Και από μικρός ένιωθα και ήξερα ότι εκεί πέρα θα καταλήξω και θα γίνει και η δουλειά μου. Εκτός από το χόμπι μου, είμαι πολύ ευτυχισμένος που κατάφερα να κάνω το χόμπι μου τη δουλειά μου. Πιστεύω για να κάνεις κάτι και να πετύχεις πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ. Σωστά. Και είναι το μυστικό της επιτυχίας αυτό. Δηλαδή να κάνεις κάτι που αγαπάς για δουλειά σου, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις. Αυτό που είπες πάντως, να καταφέρεις να κάνεις το χόμπι εργασία, να αμείβεσαι για αυτό που κάνεις. Άρα όταν κάτι το αγαπάς τόσο πολύ, έχεις και αμείβεσαι από όλες τις πλευρές, είτε χρηματικά, είτε με την αγάπη του κόσμου, είτε με τίτλους, καριέρες, με όλα αυτά, σωστά. Αμείβεσαι καλά, αυτό που μας είπες. Όλα έρχονται μόνα τους μετά. Άμα σου είπα το μυστικό της επιτυχίας για μένα και είναι ότι αν κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις. Θέλω να μας πεις τι στερήθηκες για να φτάσεις αυτή τη στιγμή στα 38 σου και να είσαι κορυφαίος. Τι στερήθηκες, γιατί κάτι θα άφησες πίσω για να ανέβεις σε τόσο ψηλό σκαλοπάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω ότι έχω στερήθει κάτι. Ό,τι και να κάνω το αγαπάω πάρα πολύ και είναι, το έχω κάνει τρόπο ζωής πλέον. Δεν μπορώ να πω ότι στερήθηκα εξόδους, δεν μπορώ να πω ότι στερήθηκα φαΐ, που το ξέρεις πολύ καλά για εσύ, πόσες φορές έχουμε μαζευτεί. Κάνω αυτό που αγαπάω και χωρίς πραγματικά να στερούμε κάτι. Φυσικά προσέχω πάρα πολύ τη διατροφή μου. Κάνω καλή ζωή, υγιεινή ζωή. Δεν ξενυχτάω, δεν καπνίζω. Δεν το κάνω όμως επειδή είναι το άθλημα, είναι ο λόγος ότι κάνω το άθλημα αυτό. Το κάνω επειδή δεν θέλω απλά. Είναι ο τρόπος ζωής σου λοιπόν αυτός. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν καπνίζεις, δεν πίνεις. Να πούμε και αυτό ότι δεν πίνεις, δεν ξενυχτάς. Δεν μ' αρέσει να το κάνω. Δεν σου αρέσει. Και γι' αυτό δεν νιώθω ότι έχω στερηθεί κάτι. Κάνω πολλά πράγματα που αγαπάω. Δεν μου έχει στερήσει βασικά. Ίσα-ίσα μου έχει προσφέρει ταξίδια που τα λατρεύω, η δουλειά μου. Εντάξει. Δεν νιώθω με τίποτα ότι έχω στερηθεί κάτι για να πετύχω όλα αυτά που πέτυχα. Θυμάσαι την πρώτη φορά που συμμετείχες σε αγώνα. Γιατί σε πάω τώρα, για να μιλάμε για 30 χρόνια, έτσι. Πολύ μικρός. Πολύ μικρός, φαντάζομαι. Ήμουν 9-10 χρονών. Άρα, 29 χρόνια. 29 χρόνια πριν, ναι. Νομίζω ο Άγγελος όμως θα σε ξεπεράσει γιατί είναι από 2 χρονών στα ring. Ο γιος μου έχει ήδη 33 αγώνες και πήρε και το πρωτάθλημα. 33 αγώνες και είναι 10 χρονών. Και πήρε και τη μεγαλύτερη του διάκριση ως τώρα. Πήρε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα πριν 2 εβδομάδες. Σε ακολουθεί κατά γράμμα αυτό που λες? Μ' ακολουθεί. Έχει το δικό του χαρακτήρα. Δεν τον πιέζω με τίποτα να κάνει. Να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Είναι παιδί πανέξυπνο και έχει πολλά άλλα ταλέντα. Πολλά άλλα ταλέντα, αλλά έχει και πολύ μεγάλο ταλέντο στο Muay Thai. Σε αυτό που κάνουμε. Το αγαπάει και επειδή έχει ξεκινήσει από πολύ μικρός, από 3 ετών φαντάσου έχει ξεκινήσει. 3. Καλά θυμάμαι. Χωρίς πολύ ιδιαίτερη προπόνηση, έχει καταφέρει ήδη αρκετά. Και τώρα θέλω να μου πεις και για τα υπόλοιπα παιδιά σου, γιατί θέλουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχεις μία από τις σχολές με τα περισσότερα μέλη στην Ελλάδα. Και έχεις πολλές γυναίκες όλων των ηλικιών. Να πούμε ότι έχεις πολύ κόσμο, πολλές πιτσιρίκες μέχρι και μαμάδες και 35 και 40 χρονών που τους κάνεις όλους να αισθάνονται ότι πρέπει όχι απλά να έρθουν να αθληθούν, ότι πρέπει να παίξουν, πρέπει να κερδίσουν ένα εισιτήριο για ένα διασυλλογικό του Καπόνι. Λοιπόν, βάζουν αυτό στόχο νομίζω, έτσι δεν είναι? Το μυστικό είναι ότι έχουμε τη γνώση και μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι το Muay Thai είναι για όλους. Είναι πραγματικά για όλους. Έχω πάρα πολλά παιδάκια, που ξεκινήσουμε τα παιδάκια. Τα παιδάκια είναι δυναμία μου, είναι το μόνο τμήμα που ποτέ δεν αφήνω να κάνει κάποιος άλλος. Είμαι συνέχεια, εκτός άμα χρειάζεται να φύγω, όπως θα φύγω τώρα για να πάω να αγωνιστώ. Και όταν λείπω πάλι είναι αυτό που μου λείπει πιο πολύ. Τα παιδάκια. Ναι, τα παιδάκια. Ναι. Έχω πάρα πολλά παιδάκια. Σε όλες τις, ξεκινάνε τα πολύ μικρά τμήματα από 6 χρονών μέχρι 8 και μετά από 8 μέχρι 12. Διασκεδάζουμε, παίζουμε, μεγαλώνουμε μαζί. Είναι η οικογένειά μου η δεύτερη. Περνάω πολύ όμορφα μαζί τους. Περνάμε όμορφα.
γυμναζόμαστε, διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι τα παίρνεις και το καλοκαίρι, τους πας και στις παραλίες για να κάνεις και εκεί προπονήσεις, συνδυάζεις λίγο έτσι ένα παιχνίδι με προπόνηση μαζί, είσαι ένας δάσκαλος που πέφτει με τα μούτρα στα παιδιά του στο να θέλεις να βγάζεις πρωταθλητές. Εγώ αυτό έχω καταλάβει τόσο καιρό. Ότι δεν θέλεις απλά να... Θες να πηγαίνεις και να λένε «Ωπ, ο αθλητής του Καπών είναι αυτός». Τα παιδάκια, όπως σου είπα, είναι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Κάνουμε πολλά πράγματα εκτός από το μάθημα. Τα παιδιά, από τώρα που πες για παιχνίδι, μαθαίνουν σε αυτές τις ηλικίες μέσω του παιχνιδιού, αρκεί να έχεις το σωστό σύστημα. Πιστεύω ότι... Ναι, έχουμε το καλύτερο παιδικό τμήμα και... γιατί είμαι συνέχεια από πάνω, από τα παιδάκια, και ότι αυτοί θα είναι οι αυριανοί πρωταθλητές. Θέλω να σε ρωτήσω, θα σε πάω πάλι πίσω. Σου αρέσει η ταχύτητα, έχεις κάνει ελεύθερη πτώση, είναι πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Μ' αρέσει να βγαίνω έξω από τη ζώνη άνεσής μου, όπως έκανα, ας πούμε, και τώρα. Ήτανε, πιστεύω, με τέτοιο αγώνα έκανα και διοργάνωση μαζί. Εντάξει, δεν θα το ξανακάνω, είναι σίγουρο. Αλλά το έκανα, το λέω και νιώθω καλά. Κάνω πράγματα που να με κάνουν να βγαίνω έξω από την ζώνη άνεσής μου και να με κάνουν πιο δυνατό. Όταν τα καταφέρνω και όταν τα κάνω, μετά νιώθω πιο δυνατός και νιώθω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Τώρα, ναι, ήμουν αλεξιπτωτιστής, μ' αρέσει η δράση, μ' αρέσει να ξεπερνάω τα όρια, ταχύτητα, πιο μικρός πολύ με τις μηχανές, με τα αυτοκίνητα. Εντάξει, μόλις έκανα το παιδί, μετά πλέον τα σκεφτόμουν διαφορετικά και όλα. Και τα σταμάτησες όλα αυτά, σταματήσαν, έτσι. Σταματήσαν εντελώς. Εντάξει, και πιστεύω άλλαξε και μόλις έκανα και το παιδί και το στυλ που έπαιζα. Μου κάνει καλό. Παίζω πολύ πιο σκεπτικά. Σκέφτομαι παραπάνω, δεν θέλω να χτυπήσω, αποφεύγω τη φθορά. Και να σου πω την αλήθεια, μου ταιριάζει και πολύ παραπάνω αυτό. Αυτό το του μπαμπά και ο ρόλος του μπαμπά μαχητή, όχι σκέτο μαχητής. Λατρεύω το ρόλο μου σαν πατέρας. Πιστεύω είναι, για μένα ο γιος μου είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο και ρόλο στη ζωή μου. Λάβει το πρόσωπό σου όταν μιλάς για τον Άγγελο και είναι λογικό τώρα. Είναι ο Άγγελος μου, ναι. Τι να λέμε. Και ο Άγγελος, εντωμεταξύ, να πούμε ότι είναι ένας πολύ ισχυρός χαρακτήρας. Ναι, δεν έχει σεμαλώνει. Ανεξάρτητο παιδί. Ναι, είναι τον έχω δει και σε αγώνα σου που σεμαλώνει, ας πούμε, είναι από κάτω και βλέπει σημεία. Και αυτό το κάνει επειδή ερχόμαστε στους αγώνες σου πάρα πολλά χρόνια. Το κάνει, είναι από κάτω από το ring και είναι πολύ αυστηρός. Το μάτι του είναι σε κάθε σου κίνηση, στο χέρι, στο πόδι και παθιάζεται, έτσι. Ναι, έχει και αυτός ένα έρωτα με τον μπαμπά. Είναι πολύ κοντά. Τον είδες και στο τελευταίο battle που ήμουν εδώ Ελλάδα. Βγήκαμε μαζί πάνω στο stage. Του άρεσε, τον ένιωσα. Ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Είναι κοντά μου όσο μπορεί να είναι κοντά μου. Θα τον έπαιρνα και τώρα Αγγλία. Αλλά εντάξει, είναι μεγάλος ο αγώνας και δεν θέλω να δώσω πολύ σημασία στον αγώνα μου και δεν θέλω να έχω το μυαλό μου αλλού. Εντάξει, ο Άγγελος είναι από μικρός, πολύ μικρός μέσα στην προπόνηση, γνωρίζει πάρα πολλά και ναι, όντως μου κάνει και παρατηρήσεις. Δεν με μαλώνει, μου κάνει παρατηρήσεις αρκετές. Μου είπες πριν, δεν θα το ξανακάνω. Δεν σε ρωτάω ακόμα για το παιχνίδι σου, γιατί θέλω πρώτα να δούμε ένα βίντεο που θα έρθει σε λίγο για τον John Wayne Parr και ποιος είναι. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι κουράστηκα να τα παρατήσω, να τα αφήσω, να αφοσιωθώ μόνο στη σχολή, στους αθλητές μου? Έχεις σκεφτεί ποτέ να κρεμάσεις τα γάτια? Το έχω ξαναδηλώσει και το δηλώνω συνέχεια. Όσο μου επιτρέπει η φύση και νιώθω καλά, θα αγωνίζομαι. Ότι κουράστηκα, δεν όλοι κουράζονται, αλλά όπως λέω και στους μαθητές μου, όταν κουράζεσαι και όταν νιώθεις ότι εκεί είσαι έτοιμος να παρατήσεις, είσαι πιο κοντά να το πετύχεις από ποτέ το στόχο σου, και οπότε αυτό μου δίνει δύναμη και συνεχίζω. Θα συνεχίζω και θα αγωνίζομαι και θα κάνω όλα αυτά που κάνω και όσο μου επιτρέπει η φύση. Παύλο, κάθε φορά που σου προτείνουν έναν αγώνα, δεν έχουμε ακούσει ποτέ να πεις όχι, με αυτόν δεν θα παίξω. Τι έχει γίνει, γιατί δηλαδή δεν λες όχι, παίζεις και μιλάμε τώρα για τρομερούς αντιπάλους από το εξωτερικό, δεν κολώνεις πουθενά,
Αρκεί να φτάσει στα κιλά. Αυτό. Δηλαδή, το μόνο που πάθει κάθε φορά συζητάμε είναι αυτά τα κιλά. Πώς θα χάσω τα κιλά, πώς θα φτάσω τα κιλά, πώς θα χάσω τα κιλά. Τίποτα άλλο. Δεν πιστεύω να έχω δείξει ότι δεν μπορώ να χάσω τα κιλά. Έχω φτάσει, παίζω σε όλες τις κατηγορίες. Τους περισσότερους τίτλους έχω στα 67-66. Τώρα ανέβηκα κατηγορία γιατί μέσα στο 2015 πήρα δύο τίτλους της WMC Taiwan, που είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία του κόσμου στο Muay Thai. Πήρα τον τίτλο στα 66 κιλά, στα μείον 66, και την ίδια χρονιά με καλέσανε να ξανααγωνιστώ, αλλά δεν μπορούσα να παίξω την ζώνη πάλι στα 66, οπότε με καλέσανε να ανέβω κατηγορία. Πήρα και τη ζώνη στα 70, δεύτερη κατηγορία, και τώρα πάλι παίζω σε μια κατηγορία που δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ μου. Λατρεύω τις προκλήσεις, ναι. Παίζω στα 74 κιλά με το John Waypar, και όλοι γνωρίζουμε αυτό τι σημαίνει. Αυτοί που ασχολούνται με το χώρο, τον επαγγελματικό, του kickboxing, του Muay Thai, ο αντίπαλος μου σίγουρα θα είναι πολύ παραπάνω. Όπως και εγώ όταν την επόμενη μέρα από τη ζύγηση. Ναι, και εγώ είναι στο 66, ας πούμε, όταν παίζω την επόμενη μέρα είμαι 73-74. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι 85 κιλά τουλάχιστον, θα είμαστε, έχουμε τρεις κατηγορίες διαφορά την ημέρα του αγώνα. Αλλά θα προσπαθήσω και αυτό βάσει σχεδίου να το γυρίσω υπέρ μου και να δουλέψω, δηλαδή, ό,τι... να δουλέψω στην ταχύτητα πιο πολύ. Γιατί όσο πιο δυνατός είναι, τόσο πιο αργός θα είναι. Και είναι, θα το γυρίσω δηλαδή υπέρ μου και αυτό. Να σου πω τώρα κάτι. Ήμουν φαν κάποια στιγμή του John Waypar. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος παιχνιδιού του. Είναι μεγάλη μου τιμή που θα αντιμετωπίσω έναν ζωντανό θρύλο πραγματικά. Και το έχω δηλώσει και το έχω δώσει και στη συνέντευξή μου. Δεν το κρύβω. Στην Αυστραλία, στο Fight Magazine και σε εκπομπές. Είναι μεγάλη μου τιμή που θα αντιμετωπίσω έναν τέτοιο θρύλο και να ξέρεις ότι αν θες να γίνεις καλύτερος, πρέπει πάντα να παίζεις με καλύτερους. Με καλύτερους. Αυτό είναι το σκεπτικό μου και αυτό κάνω και δεν το λέω μόνο, το κάνω. Όταν σου είπαν ότι θα παίξεις, να παίξεις με αυτόν, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες ποιο ήταν? Δεν το σκέφτηκα καν, δεν σκέφτηκα, είπα ναι αμέσως. Είπες ναι, δεν το σκέφτηκες καθόλου? Όχι, λέω ναι, με τη μία. Θέλω, μέσα είμαι. Εντάξει, συζητήσαμε τα οικονομικά για αυτά και αφού ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μόνο τα οικονομικά πράγμα... συζήτησες, τίποτα άλλο? Όχι, τους είπα ναι αμέσως, απλώς να τα βρείτε. Έδωσα στο μάνατζερ μου να μιλήσω για τα οικονομικά, τίποτα άλλο. Εγώ είπα ναι με τη μία. Και άμα μου δίνει και το OK, που μου έδωσε το OK, το έκλεισα αμέσως το παιχνίδι. Είσαι από τους αθλητές που ακόμα και αν χάσουν, την επόμενη μέρα θα βγάλεις να ευχαριστήσεις τους φαν σου, θα βγάλεις φωτογραφία με το τραυματισμένο σου μάτι, το τραυματισμένο σου χέρι. Ακομπλεξάριστος. Θυμάμαι μακριά, το παιχνίδι. Μακριά, τραυματισμένα χέρια. Θυμάμαι, για κάποτε πήγα να σου πω, είναι πάσα στιγμή να σου πω, με τον Βουασίλ Κολόσα. Βουγιουσίλ Κολόσα. Ναι, ναι. Την επόμενη μέρα ήταν λες και δεν είχες χτυπήσει ποτέ. Απλά είχες λίγο μπαταρισμένο το μάτι. Λίγο. Όχι και λίγο. Ήταν λίγο. Έψαχνα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν και Χριστούγεννα και είχα κλείσει και τις διακοπές μου στο Πεκίνο, στο γυρισμό. Είχα επισκεφθεί ένα φίλο μου. Και δεν ήξερα βασικά πώς θα γυρίσω. Δεν το είχα υπολογίσει καλά. Ήταν ότι... όλο το πρόσωπο, το μισό μου πρόσωπο ήταν φουσκωμένο, μαύρο. Ευτυχώς είχε μείον 20 βαθμούς και πέρασε λίγο γρήγορα. Δηλαδή πέρασα τα Χριστούγεννα μου με μαύρο μάτι. Με μαύρο μάτι, αλλά ευχάριστη διάθεση. Δεν είχες πρόβλημα. Ναι, ήταν ωραία. Και όταν είχα πάρει συνέντευξη από τον Κολόσα, μου είχε πει δεν το πίστευα την ψυχή που είχε αυτός ο Έλληνας. Δεν το πίστευα, γιατί τότε μου είχε πει κιόλας ο Κολόσα ότι παίζει ανά δύο εβδομάδες αγώνες. Ανά δύο εβδομάδες, και μιλάμε τώρα και αυτό. Κι αυτός ένας τρομερός αθλητής. Και δεν το πίστευε λοιπόν τον αντίπαλο, γιατί νομίζω ήταν και εκείνο πολύ ωραίο παιχνίδι. Εξαιρετικό. Ναι, ήταν και το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν τελείωσε γιατί είχα έναν τραυματισμό από την κανονικό χτύπημα. Έπεσα και με χτύπησε ενώ ήμουν στο έδαφος και σκίστηκε πολύ το μάτι μου. Με το που πήγα στη γωνία, θυμάμαι, ο γιατρός μου λέει όχι να το σταματήσουμε γιατί ήταν σε σημείο που είναι και επικίνδυνο για το μάτι, αλλά
Είναι σημείο που όταν είναι κάτω από το φρύδι, ο γιατρός σε κόβει γιατί πέφτει το αίμα όλο στο μάτι και δεν βλέπεις. Αλλά του ζήτησα, σε παρακαλώ, του γιατρού, φαίνεται στο βίντεο, δώσε μου, του λέω 20 δευτερόλεπτα. Όχι να τελειώσω, θέλω να βγάλω. Ήξερα ότι το παιχνίδι, γιατί ήταν τουρνουά και να πέρναγα, δεν θα μπορούσα να παίξω στο επόμενο παιχνίδι. Πήρα τα 22 δευτερόλεπτά μου, το ευχαριστήθηκα και μετά του λέω εντάξει, τώρα μπορώ να σταματήσω. Και τώρα πάμε, θέλω να πάμε στις νίκες τώρα. Έχουμε εδώ πέρα, έχουμε παγκόσμιες ζώνες εδώ πέρα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για έναν άντρα, αθλητή, με σχολές, μπαμπά, πολύ άσχολο, με διοργανώσεις, με πρωταθλήματα, να πάρει 3 παγκόσμιους και 3 ευρωπαϊκούς τίτλους? Πολλές φορές το έχω πει, αν πραγματικά νιώθω και είμαι 80% προπονητής, 20% αθλητής. Γιατί δίνω προτεραιότητα πολύ παραπάνω στη σχολή μου, στα παιδιά μου, στις προπονήσεις που κάνω στα παιδιά μου. Αν πολλές φορές φαντάζομαι να είχα την πολυτέλεια να ήμουν 100% αθλητής, τι θα είχα καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ περήφανος για όλα αυτά που έχω καταφέρει. Και συγχαρητήρια, και εμείς ως Έλληνες είμαστε περήφανοι. Έχουμε αγωνιστεί έξω στα ring όλου του κόσμου. Έχω πατήσει σε πολλών χωρών τα ring. Έχουμε σηκώσει τη σημαία μας ψηλά στην άλλη άκρη της γης. Πιο μεγάλο κατόρθωμα για μένα είναι ότι πλέον βγάζω και αθλητές δικούς μου, τα παιδιά μου. Και εξωτερικό, ναι. Και σηκώνουν και αυτά, συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία μου και αυτό είναι το όραμά μου και το όνειρό μου όταν θα σταματήσω πλέον να παίζω εγώ αγώνες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα σε όλους να σας πω να μας στείλετε τα email σας, τη γνώμη σας, τις διαφωνίες σας, οτιδήποτε θέλετε, να μας το στείλετε όπως θα δείτε κάτω ακριβώς στην οθόνη σας, στο fightlife.gr/gmail.com. Θέλω, Παύλο, να μου δώσεις 2 δευτερόλεπτα για να διαβάσω κάποια από τα mail που μας στείλανε. Όπως θυμάστε, είχαμε δώσει κάποια εισιτήρια την προηγούμενη εβδομάδα για τη διοργάνωση του Παύλου του Καπώνη την Κυριακή, του Muay Thai Grand Prix. Και μας έστειλαν λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα εισιτήρια. Πήγαμε την κοπέλα μου, εκείνη ενθουσιάστηκε, εγώ γλίτωσα τη μουρμούρα. Μας γράφει ο φίλος και στο επόμενο GP λέει θα είμαστε εκεί. Ορίστε, το GP κερδίζει λοιπόν και φτιάχνει τη σχέση των ζευγαριών. Λοιπόν, επόμενο, θέλουμε βίντεο αφιέρωμα στον Jean-Claude Van Damme και στο Σταλόνε για την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε βίντεο αφιέρωμα, κάτι θα δούμε, μάλλον για Σταλόνε μας βλέπω την επόμενη εβδομάδα. Επόμενο, βρες τον Ρίκο και ξέσκισέ τον στις ερωτήσεις. Για όσους δεν ξέρετε, ο Ρίκο είναι ο Δημήτρης Ξερικός. Όπου τον πετύχω, να ξέρετε, θα τον τεντώσω τον Δημήτρη Ξερικό. Πινελόπη, όχι μόνο kickboxerades και πυγμάχους, πιάσε και MMA. Θα έχουμε και MMA, μαυροζωνάδες, προσεχώς, σε 2 εκπομπές, σε 1. Θέλουμε επίσης καλεσμένο το Ζαμπίδι Iron Mike. Και αυτό θα σας το απαντήσουμε σε λίγο καιρό, πότε θα μπορεί ο Μιχάλης Ζωζαβίτης, γιατί έχει και αυτός το δικό του Iron Challenge τέλη Ιουνίου, οπότε γίνεται ένας χαμός. Αγαπάω τη δουλειά μου και είναι τιμή μου στο ξανάπανα που θα παίξω με έναν τέτοιο παίχτη, που έχει παίξει μόνο ένα άλλος ένας Έλληνας και τις 2 τελευταίες φορές. Βασικά το νιώθω και γιατί ήμουν και στη δουλειά του Μιχάλη την προτελευταία φορά που έπαιξε, ήμουν προπονητής του. Είχα στεναχωρηθεί τότε που είχε χάσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να τον νικήσει. Στο δεύτερο παιχνίδι το 2009. Στο δεύτερο, στο 2009 που είχαμε πάει μαζί. Και φυσικά πιο πολύ στο τελευταίο που πήγε μετά. Που εντάξει, στον πρώτο γύρο έγινε το νοκάουτ. Τον έβγαλε ο Παρ. Εκεί πραγματικά ήθελα να ήμουν στη θέση του να ορίστε βρέθηκα τώρα. Και σου λέω ξανά, αυτός ο αγώνας για μένα δεν είναι μόνο παίζει ο Παύλος, παίζουμε όλοι μας μαζί. Είναι εθνικό ζήτημα δηλαδή. Είναι εθνικό ζήτημα πραγματικά και έχω ρίξει πάρα πολύ. Έχω βάλει δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλους μας. Για όλους μας να σηκώσουμε ψηλά την ελληνική σημαία και να τιμωρήσουμε επιτέλους αυτόν που στον πρώτο γύρο το 2011 νίκησε τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη, τον Iron Mike. Μάλιστα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για μία κόντρα, ανταγωνισμό. Στην πρώτη μου εκπομπή είχα εδώ το Σταμάτη τον Πιτάκο. Το λέμε και το ξαναλέμε. Γελάς.
Λοιπόν, με το Σταμάτη δεν είσαστε φίλοι, η αλήθεια να λέγεται. Βέβαια, ο Σταμάτης έχει έναν τρόπο να τα λέει έτσι και να σε κερδίζει. Να είναι ευχάριστος ο τρόπος που σε προκαλεί. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να προκαλεί και να κερδίζει τα φώτα πάνω του. Ο Σταμάτης, ναι, το έχει αυτό. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερο και από μένα. Είναι σώμαν ο Σταμάτης. Είναι σώμαν, ναι. Και είναι μεγαλύτερη επιτυχία αυτό. Γι' αυτό και έχει... Είναι παίχτες που είναι του ring πάρα πολύ και είναι παίχτες που είναι του show. Ο Σταμάτης είναι πάρα πολύ για μένα του show πιο πολύ και γι' αυτό έχει και τους fan που έχει. Έχει και haters αλλά και fans. Ναι, εγώ με το Σταμάτη ποτέ δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ίδιους fan. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχετε διαφορετικό κοινό με το Σταμάτη και διαφορετικό στυλ. Εντελώς διαφορετικό κοινό και αυτό φάνηκε και από τον πρώτο μας αγώνα που είχαμε μαζέψει 6-7 κόσμο. Στο στάδιο. Στο No Limits 13. Στο No Limits 13, ναι. Ακριβώς. Το θυμάται όλος ο κόσμος, το ξέρω ότι θυμάται και σταμάτησε πολύ καλά. Τι είχε γίνει εκείνη τη βραδιά, τη μοίρια βραδιά. Μια πολύ ωραία βραδιά για μένα. Πολύ άσχημη για το Σταμάτη. Περιμένω τις απαντήσεις αύριο του Σταμάτη, ψυχώς σε 2 ώρες στο τηλέφωνο, στο Facebook. Θέλεις να σου θυμίσω λίγο τι είπαμε με το Σταμάτη στην πρώτη εκπομπή? Ναι, ναι. Γιατί έκανε κάποιες πολύ σημαντικές δηλώσεις. Για τον βασιλιά του Ανδρίνγκ, των κιλών του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Σταμάτη και θα τοποθετηθείς μετά. Σίγουρα θέλει τρίτο παιχνίδι με τον Παύλο, Παύλο Καπώνη. Θέλω να πω στον Παύλο, τον πήρα τηλέφωνο. Ναι. Να σου πω τώρα έτσι, μια είδηση τώρα που δεν ξέρει κανένα αυτό το πράγμα. Πήρα πριν λίγες μέρες ο ίδιος τον Παύλο τον Καπώνη. Όπως ξέρει ο κόσμος, δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις με τον Παύλο. Έτσι. Έχουμε παίξει 2 φορές, είμαστε 1-1. Τον πήρα τηλέφωνο λοιπόν και το είπα. Και ήσασταν κάποτε και στον Μπαρμπάτσα και οι δύο στην ίδια σχολή, έτσι. Ναι, δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ βέβαια, γιατί είχα φύγει εγώ όταν είχε έρθει αυτός. Είχατε συναντηθεί. Τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο και του είπα, έλα να παίξουμε τρίτο παιχνίδι. Ναι. Αλλιώς θα σε περάσω και σένα σε μια κατηγορία. Του Ζαμπίδη της Κότας εννοείς. Ναι. Μισό λεπτό. Γέλασε. Να σου πω, να σου πω. Όχι, να σου πω εγώ. Πώς θα παίξεις με τον Καπώνη. Εγώ θα σε ρωτήσω, δεν θα σε γαϊδέψω. Πώς θα παίξεις με τον Καπώνη. Ο Καπώνης ο άνθρωπος προπονείται και προπονεί καθημερινά. Καθημερινά, όταν σου λέω, μπορεί και την πρωτοχρονιά και την Ανάσταση. Λοιπόν, δεν έχει σταματήσει να παίζει ποτέ. Παίζει εξωτερικό, παίζει εσωτερικό, παίζει συνέχεια και εσύ 3 χρόνια κάθεσαι. Ναι. Τον Καπώνη, θέλω να μου πεις πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Εγώ κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου αυτή τη στιγμή και ξέρεις ότι και με τον Καπώνη έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Τον Καπώνη θα τον αντιμετωπίσω με τον ίδιο τρόπο που τον έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι. Τον κυνήγαγα βασικά. Εάν ελπίζω να μην τρέχει αυτή τη φορά, να μείνει στο ρίγκ να παίξει περισσότερο ξύλο και θα δει πώς θα τον αντιμετωπίσω. Εγώ του είπα στο τηλέφωνο πάντως ότι αν δεν βγει να παίξει, αν βγει να παίξει μάλλον μαζί μου το παιχνίδι και χάσω, θα βγω δημόσια και θα πω σε όλο τον κόσμο να σταματήσει να με λέει βασιλιά του Muay Thai στην Ελλάδα, στα κιλά μου, ότι βασιλιά είναι ο Παύλος ο Καπώνης. Αυτό θα σου πω τίποτα. Γέλασε ο Παύλος, αλλά θα το κάνω. Εάν με κερδίσει στο τέλειο παιχνίδι. Δύσκολο πολύ, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Θεός μη είχε κοιμηθεί μια φορά, ποτέ δεν ξέρεις. Ένα πράγμα που δεν ξέρει ο κόσμος, ο Παύλος σχεδόν 2 χρόνια έπαιρνε τηλέφωνο να παίξει μαζί μου στο πρώτο παιχνίδι. Σχεδόν με παρακάλεγε δηλαδή. Εγώ του έκανα το χαρτίρι τότε, του λέω έλα να παίξουμε. Δεν έπαιζα με Έλληνες αθλητές. Τη δεύτερη φορά τον πήρα εγώ τηλέφωνο, του λέω μου χρωστάς να παίξουμε. Προς τιμή του δέχτηκε, παίξαμε και το σεβάστηκα αυτό πολύ και ελπίζω να δεχτεί και για τρίτο παιχνίδι. Θα αρέσει στον κόσμο αυτό το παιχνίδι, θα γεμίσει πιστεύω το γήπεδο, το Muay Thai θα το ανεβάσουμε κι άλλο. Και σέβομαι αθλητές που κάνουν προσπάθειες. Έτσι. Έχεις να μου πεις όπως... και σε ποια διοργάνωση. Είμαι ανοιχτός, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, αυτά μας είχε πει ο Σταμάτης ο Μπιτάκος στην πρώτη μας εκπομπή, ότι θα βγει δημόσια και θα πει ότι δεν είναι εκείνος ο βασιλιάς του Muay Thai. Μισό λεπτό πριν τοποθετηθείς, θέλω πείτε ότι τον λένε Σταλόνε στο εξωτερικό. Χρήστος Γλυφάντα. Το είπαμε Χρήστο, αλλά προφανώς είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμά σου. Έχουμε άλλα μηνύματα, να τα διαβάσουμε. Έχουμε λοιπόν, ναι έχουμε αλλά μηνύματα. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν και τα email σας στο fightlife.gr papakigmail.com. Ο Καπώνης παίζει σαν 18χρονος. Να μας πει πώς το καταφέρνει αυτό. Μάξιμος Αμπελόκηπη. Ο Καπώνης κάνει παιδιά μια απόλυτα αθλητική ζωή, το εξήγησε πριν.
Και αν αντέχει κάποιος να απέχει από ξενύχτια, τσιγάρα, ποτά, κούραση και οτιδήποτε, νομίζω κάπως έτσι δεν είναι, Παύλο? Έτσι ακριβώς είναι. Πότε θα κρεμάσεις τα γάντια? Θανάσης κάπα. Θανάση, όσο αντέχει, το είπε πριν, θα παίζει. Ο Καπώνης εδώ. Θα έχουμε κι άλλα. Με ενημερώνω ότι έχουμε κι άλλα. Να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί μετά περιμένουμε τον Παύλο να μας απαντήσει. Συγχαρητήρια για το Muay Thai GP. Απολαύσαμε θέαμα. Νίκος Άγιος Δημήτριος. Και έχουμε κι άλλα δύο. Ευχαριστούμε που στέλνετε τα μηνύματά σας στο ΜΑΚ κενό, το μήνυμά σας και 19.000. Και περιμένουμε θετικά, αρνητικά σχόλια, γιατί το έχουμε πει και θα το λέμε σε κάθε εκπομπή, ότι εμείς εδώ είμαστε για όλα τα σχόλια. Ο Καπώνης, όποιον έπιασε στα χέρια του, τον έκανε αθληταρά ο τύπος. Ο τύπος, μάλλον, έχει άστρο. Καπώνηδες στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλούς. Στέλιος Καλυθέα. Μάλιστα. Έχουμε άλλο μήνυμα ή να έχουμε άλλο ένα? Ωραία. Γιατί περιμένω. Εγώ περιμένω να μου απαντήσει για το σταμάτη τον Πιτάκο. Έχουμε άλλο ένα τελευταίο λοιπόν μήνυμα, το οποίο βλέπουμε τώρα να περνάει. Παύλο, έχεις πολλά... Λοιπόν, Παύλο, έχεις πολλά κάκαλα. Ό,τι δράμα. Ξέρεις τι είναι τα κάκαλα στα ποντιακά, ε? Ξέρω. Επειδή θα παίξει με τον John Wayne Parr, γιατί έχει, ναι, νομίζω το έχει αποδείξει. Και σε αυτό το σημείο απαντάμε στο Σταμάτη Πιτάκο, ο οποίος λέει θα βγει και θα πει ότι δεν είναι ο βασιλιάς του ring. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εντάξει, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είμαστε ένα-ένα, είμαστε σχεδόν ένα-ένα. Σχεδόν ένα-ένα, να το σημειώσω. Ναι, σημειώσω το καλά, με κεφαλαία το σχεδόν. Μάλιστα, το σημείωσα. Το λέω γιατί, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι, εντάξει, δεν θέλω να πούμε πολλά. Είδε όλος ο κόσμος τι έγινε. Όπως και στο δεύτερο κιόλας, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα. Κριτές βγάζαν ισόπαλους γύρους, που δεν υπάρχει στο Muay Thai καν αυτό, φαντάσου. Δεν υπάρχουν ισόπαλοι γύροι. Πάντα γι' αυτό είναι πέντε και δίνουν, πάντα αναγκάζονται οι κριτές, να ξέρετε, να δίνουν γύρους σε έναν αθλητή. Γι' αυτό είναι και πέντε και βγαίνει στο τέλος το αποτέλεσμα. Δηλαδή στο δεύτερο αδικήθηκες? Στο δεύτερο, ρε παιδιά, δεν. Μόνο στο τέταρτο γύρο, που επίτηδες ήταν στο σχέδιό μας να τον άφησα λιγάκι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, και το πρώτο λεπτό του πέμπτου, σε όλο το άλλο το παιχνίδι ήταν, δηλαδή, ήταν πεντακάθαρο. Δεν υπάρχει... Από πάντου δηλαδή, όπου μας το έχουν, όπως και να το δεις, και την αντίδραση του κόσμου φυσικά, το καταλάβαμε εκείνη την μέρα στο στάδιο. Φυσικά, εντάξει, γίνονται αυτά σε επαγγελματικές διοργανώσεις, μάλλον θα θέλανε πολύ το τρίτο παιχνίδι. Τώρα, αυτό που λέει για τις βασιλιάδες και τις πρίγκιπες, εμένα δεν το ακούω καν. Και τα απαγόρευσε και ο Φίλης τώρα, εντωμεταξύ. Ναι, δεν το ακούω, δεν το βλέπεις. Λαμβάνω καν υπόψη μου. Λαμβάνω υπόψη μου αυτό που μου είπε φυσικά για το μισθό του, ότι μπορεί να τον δώσει, ναι. Ευχαριστώ πολύ κιόλας. Να είναι καλά το παιδί. Η μόνη περίπτωση, δεν θέλω να αναλωθούμε άλλο σε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε πολύ σοβαρό θέμα τώρα αυτή τη στιγμή με τον Τσόγου Ιπάρ. Θέλω το μυαλό μου να είναι εκεί. Η μόνη περίπτωση είναι να κλείσουμε κάποια καλή συμφωνία. Είμαι επαγγελματίας αθλητής. Άμα μπορέσει, εγώ στα μάτια το μήνυμά μου είναι ότι δεν είμαι ο Ζαμπίδης. Αν τα δώσεις έστω και τα μισά από εδώ στην άλλη φορά, και αύριο παίζουμε άμα θέλεις, θα έρθω να τα πάρω, πίστεψέ με, θα είμαι εκεί. Οπότε, εντάξει, αυτό που περιμένω είναι μια προσφορά καλή, μια συμφωνία καλή, και μέσα είμαι, η δουλειά μου είναι, θα χαρώ να ξανακάνω... Σε οποιαδήποτε διοργάνωση, άλλη μια φορά, άλλη μια φορά αυτό που έχω κάνει και τις προηγούμενες δύο φορές, και αυτή τη φορά θα είναι και χειρότερα και από την πρώτη, είναι σίγουρα. Λοιπόν, αναμένουμε, θα έχουμε κάποια απάντηση από το Σταμάτη, προσεχώς. Σε αυτό το σημείο θέλω, Παύλο, να δώσεις ένα μήνυμα σε όλα αυτά τα παιδιά, στα παιδιά σου που σε παρακολουθούν, στους θαυμαστές σου που έχεις πάρα πολλούς σε Ελλάδα και εξωτερικό, να τους πεις κάτι για το άλλο Σάββατο, για τον αγώνα σου, και να πεις και στα παιδιά πώς θα πετύχουν να φτάσουν να γίνουν μαχητές τρομεροί και φοβεροί στην Ελλάδα. Για τον αγώνα
Το άλλο Σάββατο θέλω να γνωρίζει όλος ο κόσμος, δεν το κάνω. Δεν παίζω μόνο για μένα. Παίζω για την Ελλάδα μας, πραγματικά, γιατί δεν έχει ξαναπαίξει κανένας Έλληνας αθλητής στην ιστορία μας Muay Thai με τόσο γνωστό και δυνατό παίχτη. Θα είναι διαφήμιση για όλους μας. Θα δώσω τα πάντα για να κάνω, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και ελπίζω, δεν πάω για να, έχω ακούσει κάποιους που πάω μόνο για να παίξω, για να βγάλω το παιχνίδι, για να παίξω με έναν τόσο, πάω για να νικήσω, πάω να νικήσω για όλους μας και θα, το, πραγματικά το πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Και για τα παιδιά που σε έχουν, ως σύνδωλο, πίστη, όραμα, πίστη να έχουν στον εαυτό τους, όραμα και δουλειά. Ο καλύτερος τρόπος για να πετύχεις τα όνειρά σου είναι να ξυπνήσεις και να δουλέψεις. Θέλω, πριν κλείσουμε, επειδή τους ξεχνάμε τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, να τους κάνεις μια πρόσκληση ουσιαστικά, να μην φοβούνται τα μαχητικά, να μην φοβούνται να βάλουν τα παιδιά τους μέσα στο ring, γιατί εμείς εδώ έχουμε κάνει όλη αυτή την εκπομπή, την έχουμε στήσει για να δείξουμε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται είναι αθλητές, ψυχή και σώμα αθλητές, μαχητές, και μιλάμε για παιδεία. Αυτό θέλω λίγο να τονίσουμε πάλι. Δεν σημαίνει ότι όταν ένα παιδί έρχεται σε μία σχολή πρέπει να μπει και στο ring, όπως είπες. Αυτό είναι το τελικό στάδιο και εφόσον το παιδί το θέλει και μπορεί. Mm-hmm. Στα μαθήματα, ειδικά τα παιδικά, μαθαίνουμε μέσω του παιχνιδιού. Τα παιδιά μαθαίνουν, προσπαθούμε να τους περάσουμε πολλές και διάφορες αξίες ζωής. Πειθαρχία, να γυμνάζονται. Μόνο καλό τους κάνει. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Και αυτό μπορούν να το δουν και μόνοι τους. Εντάσσοντας το παιδί του σε ένα τμήμα για μαχητικά αθλήματα, είτε είναι Muay Thai, είτε είναι kickboxing, είτε είναι καράτε, να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Στο εξωτερικό, όπου τα αθλήματα είναι, τα μαχητικά αθλήματα γνωρίζουν, έχουν μεγάλη επιτυχία, όλες οι σχολές, δηλαδή έχουν βγάλει ειδικά γκάλοπ και λένε ότι τα παιδιά όταν ασχολούνται με ένα άθλημα, ένα μαχητικό άθλημα, ακόμα και το IQ τους είναι συγκριτικά με άλλα πολύ μεγαλύτερο. Και επόμενο Muay Thai Grand Prix. Επόμενο Muay Thai Grand Prix. Μετά την επιτυχία, γιατί ήταν και ένα μήνυμα, για μένα ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό που καταφέραμε να κάνουμε. Δείξαμε στον κόσμο που δεν γνώριζε για το Muay Thai πόσο τη μαγεία του αθλήματος. Είδες παιδιά που δεν, μπορεί να μην ήταν από τα εμπορικά που πουλάνε. Καθόλου εμπορικά. Καθόλου γέμισαν ένα ονόματα. Στάδιο, δώσαν ένα φοβερό θέαμα. Όλοι αγώνες. Όχι όλα τα παιδιά, κάποια είναι πολύ γνωστά και έχουν παίξει. Ναι, εννοείται, αλλά δεν μιλάμε για το σύνολο. Ναι, για το σύνολο. Δώσανε φοβερούς αγώνες. Όλοι αγώνες ήταν ένας και ένας. Διάλεξα πολύ τα ζευγάρια προσεκτικά. Πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Εντυπωσίασαν ακόμα και τους Άγγλους που είναι πολλά χρόνια μπροστά από εμάς. Και αμέσως κλείσαμε για τον Νοέμβριο το επόμενο Muay Thai Grand Prix, που αυτή τη φορά θα είναι, αν σας άρεσε, που σε γενικές γραμμές είδες και τα μηνύματα και εγώ παίρνω μηνύματα καθημερινά, γιατί όσο άρεσες πάρα πολύ στον κόσμο, το επόμενο θα είναι πολύ, φανταστείτε που θα είναι το επόμενο. Και τώρα, μια που σε έχω εδώ να σε στριμώξω λίγο, θέλω να μου πεις και κάνα όνομα για το επόμενο. Δεν όνομα. Γίνεται. Δύο ονόματα να μου πεις. Καταρχήν, θα δουλέψω πάρα πολύ με τα παιδιά που ήδη μου κάναν την τιμή και αγωνιστήκαν και τις σχολές που με βοηθήσανε πάρα πολύ στο πρώτο Grand Prix. Οπότε θα δουλέψω πάρα πολύ με σχολές που με βοηθήσανε και με ήδη τους πρωταγωνιστές του πρώτου μου IGP. Και φυσικά θα μπουν και άλλοι. Θα φέρουμε πιο πολλά ονόματα από το εξωτερικό, θα δούμε πολύ δυνατές μάχες και άλλους αθλητές πρωτοκλασσάτους, Έλληνες στο Muay Thai, θα αγωνιστούν στην αρένα του Muay Thai GP Athens τον Νοέμβριο.
Μπορεί να δούμε, ας πούμε, και την Κάτια, τη Ζοβγκάν. Η Κάτια να δούμε... σίγουρα θα παίξει στο επόμενο. Να το βγαλά. Την Κάτια τη Ζοβγκάν θέλουμε πολύ να τη δούμε. Κάτια θα παίξει, ήδη έχω βρει την αντίπαλο, ποια θα είναι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια να παίξει με την Κάτια, σε αυτή την κατηγορία και στα κιλά που είναι. Και άλλοι πολλοί αθλητές που, εντάξει, θα το δούμε, θα το βγάλουμε σιγά σιγά, θα ανακοινώνουμε έναν τον αθλητή. Τι ο Γιαννόπουλος, να τα βγάλουμε μια είδηση. Κάθε φορά που θα γίνεται MotoGP θα βγάζουμε έναν πρωταθλητή, τον οποίο θα παίζει για παγκόσμιο τίτλο στο εξωτερικό. Αν νικάει στο εξωτερικό, θα φεύγει, γιατί το MotoGP συνεργάζεται με το Lions Fight. Όλοι γνωρίζουμε, είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση της Αμερικής για Muay Thai, που γίνεται στο Las Vegas, και θα φεύγουν εφόσον νικάνε και στο εξωτερικό στην Αγγλία, και θα παίρνουν το εισιτήριό τους για το Lions Fight, που πλέον εκεί πέρα αλλάζουν όλα τα δεδομένα, δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να το πραγματικά να ασχοληθούν επαγγελματικά με το άθλημα αυτό και να κερδίσουν αρκετά αξιοπρεπή ποσά και να το κάνουν δουλειά τους πραγματικά, να αξίζει τον κόπο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα εδώ στην Ελλάδα, να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να ασχοληθούν εκτός από το ερασιτεχνικό που είναι σε αρκετά καλό επίπεδο και στο επαγγελματικό κομμάτι, και πιστεύω θα το πετύχουμε πολύ σύντομα. Τώρα, η επόμενη τετράδα, η είδηση είναι, θα είναι στα 63,5, που είναι μια κατηγορία που θα αγωνιστεί και ο Τίος Γιαννόπουλος. Το σημειώνω και αυτό, 63,5. Ήδη έχω ξεχωρίσει κάποιους παίχτες που μπορούν να αγωνιστούν και να προσφέρουν θέαμα, το ανάλογο θέαμα, και να έχουν τη δυνατότητα, φυσικά μας ενδιαφέρει, να μπορέσουν να... γιατί στο εξωτερικό είναι το επίπεδο πολύ υψηλό, να μπορέσουν να σταθούν και στο εξωτερικό με αξιοπρέπεια. Έχω διαλέξει ήδη μερικούς, μου λείπει άλλος ένας, θα έρθω σε επικοινωνία με τους προπονητές τους, και σύντομα το μόνο σίγουρο που θα είναι στο επόμενο MotoGP που θα δει ο κόσμος είναι ακόμα πιο δυνατές μάχες, και πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θα το γεμίσουμε ξανά και θα χρειαστούμε και μεγαλύτερο χώρο στο επόμενο. Μεγαλύτερο από το θρυλικό Club 4, το παλιό Club 4. Το την κάραμε ήδη στην πρώτη διοργάνωση. Εγώ όταν μπήκα, να ξέρεις, είπα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, είναι τεράστιο. Και μετά δεν υπήρχε χώρος άδειος. Πήγε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και με τη βοήθεια πάλι του Θεού, την επόμενη φορά θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο σοου, θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερες μάχες, θα ανέβουμε άλλο ένα σκαλί παραπάνω για το άθλημά μας. Η είδηση είναι, φίλοι και φίλες, ότι ο Παύλος Καπονής, αντί να κάτσει να σκεφτεί και να τρομάξει ότι παίζει σε λίγες μέρες με τον John Wayne Barr, σκεφτόταν ποια θα είναι η τετράδα του Νοεμβρίου για το Muay Thai GP. Αυτό για μένα είναι η είδηση. Λοιπόν, και επίσης του λέω, 11 του μηνός, του λέω, έχουν ειδοποιήσει οι τζιχαντιστές. Έχει βγει, τέλος πάντων, να έχουν βγει από κάποιες έρευνες, από κάποια λάπτοπ που βρέθηκαν από τρομοκράτες κλπ. Ότι θα υπάρξει χτύπημα στην Ευρώπη. Μου λέει, δεν με ενδιαφέρει, μου λέει καθόλου. Λοιπόν, μισό λεπτό έχουμε. Παυλό, έχω μια πολύ. Λοιπόν, τοποθετήθηκε ο Λευτέρης ο Χαχαμίδης. Καλησπέρα, Λευτέρη. Ο οποίος έστειλε μήνυμα και γράφει: ο Παύλος να μπει να τελειώσει το τρίτο παιχνίδι με τον Πιτάκο και θα του κάνει πλάκα, πιστεύω, όπως και στο πρώτο. Και μετά ο επαγγελματίας αθλητής Πιτάκος. Μισό λεπτό, δώστε μου λίγο. Αφού πιστεύει ότι το Muay Thai είναι το πιο σκληρό και πιο ολοκληρωμένο, ας μπει σε αγώνα MMA σε κλουβί μαζί μου. Λευτέρης Χαχαμίδης. Θα ήθελα να είναι ο τελευταίος μου αγώνας. Θέλει να κρεμάσει γάντια MMA μαζί με τον Πιτάκο. Εγώ σας τα επαναλαμβάνω δύο φορές. Και δίνω κατευθείαν την αμοιβή μου, παίζω τσάμπα. Κατάλαβες τι γίνεται, Παύλο, έχουμε προκαλέσει πανικό. Προκάλεσες και εσύ πανικό. Ο Λευτέρης Χαχαμίδης μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας να μας τα πει και από κοντά. Δεν γίνεται αυτή τη δήλωση, δεν την αφήνεις έτσι. Οπότε έχεις και άλλους λόγους.
Τι γίνεται με αυτές τις αμοιβές, ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτές τις αμοιβές. Παίζω κι εγώ μαζί σας, αν είναι να μου δώσετε την αμοιβή σας. Λοιπόν, δεν είμαι καλή στο χιούμορ, να ξέρεις πάντα, εσύ είσαι ο ατακατόρος. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήσασταν κοντά μας, μας κρατήσατε και σήμερα παρέα, με τα μηνύματά σας, με τα mail σας, με τα σχόλιά σας, το Λευτέρη Φραγαμίδη που τοποθετήθηκε, το Σταμάτη Πιτάκο που προκάλεσε τον Καπόνη. Και φυσικά τον Παύλο τον Καπόνη που αναλύσαμε όλα αυτά τα φλέγοντα θέματα και είμαστε λίγο πριν το Λονδίνο. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Diamond της Ελλάδας, εμείς θα είμαστε εκεί και το Fight Life και το Μακελιό θα σας βγάλει σε πρώτη είδηση ό,τι γίνει στο Λονδίνο, όποια νίκη έρθει ελληνική, θα σας στείλουμε βίντεο με τον εθνικό ύμνο, με τη σημαία, με τη νίκη του Παύλου του Καπόνη και απλά εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Γιατί εμείς εδώ, με σας παρέα, πάντα, κάθε Πέμπτη στις 9, θα κάνουμε μακελιό. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.